Νιόρκη, γιατί γίνεται αυτές τις μέρες, τις τελευταίες 3-4 μέρες, γίνεται η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και όποιος ήταν ή είναι κάτι σημαντικό για τη χώρα του βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Καταλαβαίνετε, τα μέτρα ασφαλείας είναι τέτοια που δεν μπορούμε καν να περάσουμε τους δρόμους. Αλλά θα σας μεταφέρω γενικά το κλίμα των Ελλήνων αντιπροσώπων στη Νέα Υόρκη. Χθες το βράδυ η πρωτοσέλιδη φωτογραφία της εφημερίδας Εθνικός Κήρυκας είχε παρακαλώ τον κύριο Αναστασιάδη με τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο που έκοβαν την κορδέλα της, το εγγενίασαν δηλαδή, το μουσείο, ακούτε ποιο μουσείο, το μουσείο μνήμης των Εβραίων που περνούσαν καθοδόν προς το... Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, μουσείο είναι αυτό, τι ακριβώς κάνανε καθοδόν προς το Ισραήλ στην Κύπρο, αλλά έκαναν ένα μουσείο. Γιατί το κάνανε αυτό? Διότι αφού ήρθε ο πρόεδρος της Κύπρου για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη δημόσια, έπρεπε να εκμεταλλευτούμε την παρουσία του και να πούμε ότι ξέρεις, κουμάντο στην Κύπρο, με κάνετε εσείς οι Έλληνες, κάνουμε εμείς. Δεν τον εμφάνισε λοιπόν τον κύριο Αναστασιάδη στα μέσα ενημέρωσης ή στο κοινό κάποια ομογενειακή οργάνωση ή οποιοδήποτε ομογενειακός θεσμός, αλλά τα εβραϊκά σωματεία. Το ίδιο ακριβώς έγινε και με τον κύριο Βενιζέλο. Πω για την Κύπρο. Ναι. Ένα πολύ υψηλό βαθμό στέλεχος μου είπε χθες από τα Ηνωμένα Έθνη. Ο λόγος που δεν λύνεται το Κυπριακό είναι γιατί οι πολιτικοί δεν θέλουν να το λύσουν και εννοούσε τους πολιτικούς της Κύπρου. Και να σας εξηγήσω και τους λόγους. Τους βολεύει πάρα πολύ να υπάρχει αυτό το hybrid, το υβρίδιο που λέγεται τουρκοκυπριακή κοινότητα. Γιατί από εκεί περνάνε όλες οι αμαρτίες των δυτικών χωρών. Σωστά. Θέλω να σας πω το εξής, ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα είναι ο τόπος διακίνησης ό,τι παράνομου, εντός εισαγωγικών νόμιμου, νομιμοφανούς πράξεως υπάρχει στον πλανήτη. Και το χρησιμοποιούν όλοι που είναι εμπλεγμένοι. Οι Ισραηλινοί, οι Τούρκοι, οι Ρώσοι, οι Αμερικανοί, οι Εγγλέζοι και οι Έλληνες. Κανένας δεν εξαιρείται. Χρησιμοποιούν την τουρκοκυπριακή κοινότητα και πλευρά επειδή δεν είναι ακριβώς κράτος, επειδή δεν είναι ακριβώς αναγνωρισμένη οντότητα, επειδή είναι κάτι μεταξύ εθνικής μειονότητας που έχει κάποια οντότητα στα Ηνωμένα Έθνη, ό,τι παρανομία θέλουν να κάνουν οι μεγάλοι πολιτικοί την κάνουν μέσω της τουρκοκυπριακής πλευράς. Και αυτό μου είπε κάποιος ο οποίος έχει, θα έλεγα, καταλυτικό ρόλο στα Ηνωμένα Έθνη και μου λέει να σου εξηγήσω γιατί δεν πρόκειται να λυθεί το Κυπριακό. Γιατί δεν βολεύει κανέναν να λυθεί. Ναι. Δεν βολεύει. Πρώτα απ' όλα τους Κύπριους πολιτικούς δεν βολεύει. Mm-hmm. Ο κύριος Αναστασιάδης, πρέπει να σας πω, κατάπτυστος την πρεμιέρα του στη Νέα Υόρκη την έκανε με το εβραϊκό λόμπι. Έτσι. Ναι. Αυτό και μόνον θα μου πείτε έχουμε κάτι με τους Εβραίους. Όχι, ίσα ίσα. Εγώ τους θαυμάζω. Mm-hmm. Αυτούς που λυπάμαι είναι οι Έλληνες. Εκείνοι προστατεύουν τα συμφέροντά τους. Εσύ αγαπητέ μου συνέλληνα, ποιον έχεις να σου προστατεύσει τα δικά σου? Όταν επιτρέπεις να έχεις Εβραίους κυβερνήτες για 180 χρόνια, ποιος θα εκπροσωπήσει τα δικά σου συμφέροντα εν τέλει? Σε όλη αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα δεν βρέθηκε ένας ελληνικής καταγωγής πρωθυπουργός για 180 χρόνια. Ένας. Επομένως, μην εξάπτεστε όταν βλέπετε αυτά που συμβαίνουν, διότι αυτοί που σε εκπροσωπούν, αγαπητέ μου συνέλληνα και συνελληνίδα, δεν εκπροσωπούν εσένα.
εκπροσωπούν τα συμφέροντα μιας άλλης ομάδας. Έτσι.